Παρόλα αυτά, κύριε Κοκαλάκη, παρά την εξάρθρωση αυτών των συμμοριών που κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν το άκουσε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, εξακολουθεί να βασιλεύει φόβος και τρόμος πάνω από τη, όχι μόνο στην Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Και λένε πολλοί ότι η αστυνομία, είτε γιατί δεν έχει πια προσωπικό, είτε γιατί δεν έχει τα μέσα, είτε γιατί δεν σας δίνουν κονδύλια, δεν ξέρω τι, είναι απούσα. Είναι απούσα. Θα πρέπει να σας πω εδώ, κύριε Οικονομέα, για να μην αδικούμε πολλές φορές και το έργο της αστυνομίας και ιδίως των αστυνομικών οι οποίοι πασχίζουν καθημερινά. Άμα δεν σας βοηθάνε ότι... και δεν σας δίνουν τα μέσα, τι είναι, δεν αδικούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι, θα σας πω, αφήστε με να τελειώσω και θα καταλάβετε. Από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα έχουν συλληφθεί για διάφορες παραβάσεις πλημεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα 132.000 και πλέον άτομα. Έχουν εξαρδρωθεί περίπου 380 εγκληματικές σπήρες για κλοπές, ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση παράνομων ή παράτυπων αλλοδαπών, για απάτες, για πλαστογραφίες, για διαφόρων ειδών, τέλος πάντων, εγκληματικές δραστηριότητες. Έχουν εξιχνιαστεί από την αρχή του έτους μέχρι τώρα παραπάνω από 18.000 περιπτώσεις σοβαρών εγκληματικών συμπεριφορών, όπως επίσης πάλι ληστείες, κλοπές, απάτες, πλαστογραφίες σε βάρος πολιτών.